Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Βρίσκομαι σε ένα από τα ωραιότερα σημεία της Βόρειας Ελλάδας. Βρίσκομαι στον εμβληματικό Τύμβο Καστά. Βρίσκομαι στην Αμφίπολη, εδώ που έχει ανοίξει το μνημείο και είναι επισκέψιμο για μικρές ομάδες. Ήρθα μαζί με τον Νικόλα Διαμαντόπουλο σήμερα. Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς και μέσω της Μεσολακιάς αναβήκαμε αυτό το χωματόδρομο και φτάσαμε στο Τύμβο Καστά. Με το που φτάσαμε, Στέφανε, και κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες, και άνοιξε ο Μουσαμάς, πραγματικά ήταν αποκάλυψη, τουλάχιστον για μένα, για τα δικά μου μάτια, η οποία δεν είμαι μοιημένη, δεν είμαι αρχαιολόγος, αλλά είμαι μια απλή πολίτης που περίμενα τόσα χρόνια και εγώ να απολαύσω από κοντά και τις σφίγγες και τις καριάτιδες και όλο αυτό το εμβληματικό μνημείο, τον Τύμβο Καστά, αυτό το μακεδονικό τάφο, ο οποίος ενδεχομένως, μακάρι, ίσως να αποτελέσει για την Μακεδονία μας, για τη Βόρεια Ελλάδα, ένα τοπόσιμο. Δίπλα μου είναι η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Σερών, η κυρία Δημητρία Μαλαμίδου. Κυρία Μαλαμίδου, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Χαιρόμαστε κι εμείς πολύ και πραγματικά ήταν μια έκπληξη για μένα με το που άνοιξε ο Μουσαμάς, είδα τις δύο σφίγγες. Είναι οι δύο φρουροί του Τύμβου. Του ταφικού μνημείου του Καστά που σηματοδοτεί το πέρασμα στον άλλο κόσμο ουσιαστικά, αν θέλουμε να το βάλουμε πιο λυρικά. Ο τύμβος αυτός αποτελείται από τέσσερις θαλάμους. Ο δεύτερος θάλαμος έχει τις Καριάτιδες, ο τρίτος στο Βοτσαλωτό με την αρπαγή της Περσεφόνης και ο τέταρτος είναι το σημείο που έγιναν οι ταφές. Εκεί τι βρέθηκε, κυρία Μαλαμίδου? Στον τέταρτο θάλαμο, στον ταφικό θάλαμο του Μακεδονικού τάφου, βρέθηκε ο καθεαυτό τάφος, ο κυβωτιόσχημος τάφος που είναι κατασκευασμένος κάτω από το δάπεδο της αίθουσας. Και βρέθηκαν εκεί τα περισσότερα από τα οστά των σκελετών, που δυστυχώς ήταν βέβαια διαταραγμένοι από τις πολλές τυμβορυχίες που έχει δεχθεί αυτό το μνημείο ανά τους αιώνες. Περισυλλέχθηκε ωστόσο το υλικό και έχουν ταυτιστεί τουλάχιστον 5 άτομα από το σκελετικό υλικό. Βρέθηκαν πολύ λίγα πράγματα από τα κτερίσματα, γιατί έχουν διαρπαγή ανά τους αιώνες. Στον αυτόν τον ταφικό θάλαμο επίσης βρέθηκε σπασμένη και ριγμένη μέσα στην επίχωση η μαρμάρινη πόρτα, η οποία θα συντηρηθεί, θα συγκοληθεί και θα εκτεθεί στον χώρο εδώ. Βρέθηκε επίσης το κεφάλι της μίας σφίγγας, προφανώς που μεταφέρθηκε εκεί πάλι σε κάποια από τις φάσεις της τυμβορυχίας, της αρχαιοκαπηλικής δράσης. Το κεφάλι αυτό εκτίθεται προσωρινά στο Μουσείο Αμφίπολης, μπορεί κανείς να το δει δηλαδή εκεί, μέχρι που να αποφασιστεί η επανατοποθέτησή του στο μνημείο κατά τις εργασίες της αναστήλωσης που συνεχίζονται βέβαια. Mm-hmm. Τώρα, δεν προσπέρασα τυχαία τους άλλους τρεις θαλάμους. Θα πάμε από τον τέταρτο στον τρίτο θάλαμο, εκεί που βρίσκεται το Βοτσαλωτό δάπεδο με την αρπαγή της Περσεφόνης. Δεν μπορούμε να το δούμε, δεν μπορούμε να το απολαύσουμε, διότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι εργασίες. Όταν θα αποκαλυφθεί, τι θα δούμε ακριβώς? Το ψηφιδωτό αυτό δάπεδο σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης. Θα δούμε σε όλο το μεγαλείο το μοτίβο αυτό, το συμβολικό μοτίβο της αρπαγής της Περσεφόνης από τον Πλούτονα και της καθόδου στον Άδη με οδηγό τον Ερμή. Είναι ένα σημαντικό ψηφιδωτό δάπεδο που είναι φτιαγμένο από μικρά βότσαλα με την τεχνική των ψηφιδωτών δαπέδων των ελληνιστικών χρόνων. Ανάλογα τέτοια έχουμε στην Όλυνθο, στην Πέλα και σε άλλα σημεία του βορειοελλαδικού χώρου. Παρατηρώ τις Καριάτιδες. Είναι ο δεύτερος θάλαμος, κατά την είσοδό μας είναι ο δεύτερος θάλαμος με τις Καριάτιδες. Αυτά τα δύο αγάλματα που είναι εκατέρωθεν του διαδρόμου που οδηγεί στον τάφο, στον κυβατιόσχημο τάφο. Αυτά τα δύο αγάλματα
φιλοτεχνήθηκαν μέσα στο χώρο εδώ. Η κατασκευή, οι τεχνικές της κατασκευής των αρχιτεκτονημάτων είναι ουσιαστικά γνωστές στην αρχαιολογική έρευνα. Γίνεται μία πρώτη επεξεργασία των γλυπτών και των αρχιτεκτονικών μελών ξεχωριστά και μετά την τοποθέτησή τους, τους δίνεται η τελική τους μορφή. Έτσι φαίνεται ότι έγινε και στην περίπτωση των δύο αυτών γλυπτών, τα οποία δεν είναι ολόγλυφα αγάλματα, είναι αρχιτεκτονική γλυπτική, είναι ενσωματωμένα συμφυή με τους πεσούς που στηρίζουν το επιστήλιο. Είναι πολύ μεγάλα αγάλματα. Ναι, είναι μεγαλύτερα από το φυσικό και εντάσσονται στα μεγάλα ύψη που έχει αυτό το ταφικό μνημείο. Και είναι και σε πολύ καλή κατάσταση, βλέπω. Δηλαδή, οι λεπτομέρειες στα πόδια, στο χιτώνα. Βέβαια, το πρόσωπο είναι καλυμμένο, δεν το βλέπουμε καλά, αλλά από φωτογραφίες παρατηρούμε τους βόστριχους, τα μαλλιά δηλαδή, και πόσο πολύ, πολύ ιδιαίτερα καλλιτεχνημένα είναι όλα αυτά. Είναι όντως γλυπτά καλής ποιότητας, που σημαίνει ότι δούλεψαν τεχνίτες έμπειροι και ξεχωριστοί ως προς την εργασία τους. Τώρα, όσον αφορά τα χρώματά τους, με την πάροδο των ετών, με την πάροδο των χρόνων, έχουν υπάρξει αλλοιώσεις, ισχύει αυτό? Όχι, δεν έχουν αλλοιωθεί τα χρώματα. Ήταν η ευτυχή συγκυρία του ότι αποκαλύφθηκαν αυτά όντας θαμμένα σε χώμα, σε επίχωση. Έχουν διατηρηθεί τα χρώματά τους και έχουν φιξαριστεί με τα πρώτα σωστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της ανασκαφής. Επομένως, όταν θα γίνει ο τελικός καθαρισμός των επιφανειών, θα βγουν πιο ζωντανά και αυτά τα στοιχεία των αγαλμάτων. Ναι. Φτάνουμε στις σφίγγες, οι οποίες είναι ακέφαλες. Το ένα κεφάλι βρέθηκε μέσα στον μνημείο, μέσα στον τύμβο. Δύο σφίγγες οι οποίες είναι αντικριστές. Η μία κοιτούσε έξωθεν, τη θύρα δηλαδή, και η άλλη μέσα. Έτσι υποθέτουμε. Θα φανεί αυτό από την συνέχιση της μελέτης, από την προσεκτική μελέτη του υλικού και των ίδιων των μετρικών χαρακτηριστικών των αγαλμάτων αυτών. Γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις, με ρωτάνε από το στούντιο, κυρία Μαλαμίδου? Δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Τα χρονοδιαγράμματα έχουν σε γενικές γραμμές τηρηθεί αυτού του συγκεκριμένου προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το τρέχον ΕΣΠΑ. Το τρέχον ΕΣΠΑ λύγει μέσα σε αυτή τη χρονιά και θα υπάρξει συνέχιση των εργασιών με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την περιφέρεια και στο επόμενο ΕΣΠΑ. Όποιες καθυστερήσεις είναι κατά μεγάλο βαθμό δικαιολογημένες. Δεν υπάρχουν λεφτά για να γίνουν. Όχι, η χρηματοδότηση υπάρχει. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι οι εργασίες συντήρησης αναστήλωσης στα μνημεία είναι χρονοβόρες διαδικασίες και πρέπει να γίνονται με σίγουρα σταθερά βήματα, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα φθορών για το μνημείο. Ναι. Είναι συνολικά η Αμφίπολη, δεν είναι μόνο το μνημείο. Μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω στην κυρία Μαλαμίδου. Κυρία Μαλαμίδου, σε ποιον ανήκει ο τύμβος? Αυτό ακόμη είναι ανοιχτό ερώτημα για την αρχαιολογική έρευνα. Θα υπάρξουν ενδεχομένως περισσότερα στοιχεία μετά από την ολοκλήρωση της μελέτης και μετά από τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων, αρχαιολόγων, ιστορικών, επιγραφικών, ειδικών σε κάθε τομέα της αρχαιολογικής επιστήμης. Είναι σίγουρα ένα μνημείο εμβληματικό, όπως το είπατε, για την Αμφίπολη και για τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Είναι ένα ελληνιστικό μνημείο που χαρακτηρίζει τη μεγαλοσύνη του Μακεδονικού Βασιλείου και κυρίως την ακμή που παίρνει το Μακεδονικό Βασίλειο μετά το Φίλιππο το Δεύτερο κυρίως και το Μεγαλέξανδρο. Ενδεχομένως να ανήκει σε μια πολύ μεγάλη και σημαντική οικογένεια που έζησε και δραστηριοποιήθηκε στην Αμφίπολη και ανήκει στη μακεδονική ελίτ σίγουρα. Κυρία Μαλαμίδου, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.